Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το τριημεράκι που προηγήθηκε, είχαμε και ένα πολύ ωραίο γεγονός. Σε ένα άθλημα που δεν τον προμοτάρουμε τόσο πολύ, για να σου πω την αλήθεια, σχεδόν το κυνηγάμε. Εντάξει, πρώτα το βόλι κυνηγάμε και μετά το handball. Μία ομάδα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, η ΑΕΣΚ Πηλέας, κέρδισε, αν τη λέω καλά, αν δεν τη λέω καλά, τώρα θα μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο και θα με βάλει στη θέση μου, αν δεν το είπα καλά. Κέρδισε λοιπόν τον τίτλο, κέρδισε, κατέκτησε το κύπελο κόντρα στην ΑΕΚ, έτσι, κόντρα στο μεγάλο φαβορί, η ΑΕΚ των 170 ξένων και διεθνών αθλητών. Ο αντιπρόεδρος της ομάδος, ο κύριος Γιάννης Αμπατζίδης, είναι μαζί μας στο Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ζαγορά. Και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να είμαστε κοντά στο ραδιόφωνο. Συγχαρητήρια. Σωστά τα είπατε. Καλά τα είπατε. ΑΕΣΚ Πηλέας είναι η ομάδα. Ναι. Περισσότερο γνωστή στο Πανελλήνιο ως Πηλέα. Και παραλείψατε ένα ξένο της ΑΕΚ, είναι 171. Πραγματικά δηλαδή έμαθα, διάβασα και έμαθα, μου είπαν λεπτομέρειες και λέω απίστευτο. Καταρχάς το ΑΕΣΚ τι σημαίνει, Αθλητική Ένωση? Είναι Αθλητικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Χειροσφαίρησης. Ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το χάντμπολ, δεν υπάρχει άλλο άθλημα στο σύλλογο. Μόνο με το χάντμπολ, πώς το καταφέρατε αυτό, πώς το κάνετε αυτό, μπράβο. Μόνο με το χάντμπολ. Κοιτάξτε, ήταν μια... Ναι. Που κάνουμε προπονήσεις. Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα. Καλά. Αυτό θα έλεγα, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και χρήση μεγάλη συζήτηση, γιατί αυτή η ομάδα σαν ιδέα ουσιαστικά τη συνέλαβε ο κύριος Αντωνιάδης, ο Μιχάλης, όταν μια παρέα μικρών παιδιών μείνει τότε, ξεκίνησαν να παίζουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα χωρίς να υπάρχει ανδρικό ή γυναικείο. Και από τότε εκείνα τα παιδιά, κατακτώντας κάθε χρόνο τον τίτλο στα πανελλήνια πρωταθλήματα, σαν παιδες, σαν έφηβοι, ξεκίνησαν και την ανδρική ομάδα, η οποία ανδρώθηκε ουσιαστικά το 2014. Μέσα σε 2 χρόνια ανέβηκε 2 κατηγορίες, από τη Β' Εθνική στην Α2 και από την Α2 στην Α1. Με μια, ουσιαστικά μια χρονιά λείψαμε από την Α1 και από τότε είμαστε τα τελευταία 6 χρόνια, είμαστε διαρκώς εκεί, με συνεχώς αυξανόμενη πορεία, δηλαδή κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Μπράβο. Κάνουμε μεγάλο αγώνα, μεγάλη προσπάθεια, όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο το να βρίσκουμε γήπεδα, αλλά όλη αυτή η φουρνιά των πρωταθλητών, των πιτσιρικάδων που ξεκίνησαν την Πηλέα, ξεκίνησε και ανδρώθηκε σε ένα μικρό γήπεδο κάτω από το σχολείο στο δεύτερο γέλ Πηλέας. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά άνδρες και γυναίκες μας κάνουν προπόνηση στη Μίκρα, σε ένα γήπεδο που δυστυχώς για το άθλημα κάνουν προπόνηση 5 ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1. Στη Μίκρα, γιατί δηλαδή κάνετε εκεί, και... στα μέρη τα δικά μας εκεί, Τούμπα, Πηλέα και αυτά, δεν έχει κλειστό για να κάνουν προπονήσεις οι ομάδες? Κλειστά μάλλον, έχει. Γιατί δεν κάνετε εκεί? Διαθέτει ο Δήμος Πηλέας το ΔΑΚ Πηλέας, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή ανακαινίζεται. Αλλά και εκεί είναι τόσα πολλά τα αθλήματα που ζητούν ώρες προπόνησης που, όπως καταλαβαίνετε, κάθε χρόνο παίρνουμε 2 ή 3 ώρες maximum την ημέρα, ίσα-ίσα για να καλύπτουμε τα ηλικιακά μας τμήματα. Uh-huh. Το ανδρικό και το γυναικείο δεν μπορεί να μπει εκεί πέρα γιατί δεν ήταν κανονικών διαστάσεων. Οπότε κάνουμε στο σπίτι του handball στη Μίκρα το ανδρικό μας τμήμα, το γυναικείο μας τμήμα, οι άνδρες του ΠΑΟΚ, οι γυναίκες του ΠΑΟΚ και το γυναικείο του Πανοράματος. Όπως καταλαβαίνετε, χαμός. 5 ομάδες σε ένα γήπεδο. Χαμός, αυτό είναι χαμός. Και το μεγάλο μας παράπονο και εδώ εφιστούμε και την προσοχή της πολιτείας, ούτως ώστε να μεριμνήσει, ούτως ώστε να υπάρξουν γήπεδα, γιατί το άθλημα έχει παιδιά, αλλά χάνονται από την έλλειψη γήπεδων. Λοιπόν, τώρα στην Κοζάνη το πήρατε το κύπελο, έτσι, το Σάββατο έγινε αυτό. Σωστά, στο νέο... Ναι, ναι. Το νέο κλειστό γυμναστήριο της Κοζάνης, έξω από την Κοζάνη στη Λευκόβρηση, το οποίο είναι ένα γήπεδο Ολυμπιακών διαστάσεων με κερκίδες και από τις 2 πλευρές, έτσι όπως ορίζουν πλέον οι νέοι κανονισμοί του handball. Και εκεί πέρα βρεθήκαμε απέναντι σε 3 μεγαθύρια, έτσι, απέναντι σε ΠΑΟΚ που τον είχαμε μπροστά μας στον ημιτελικό και απέναντι σε ΑΕΚ που την είχαμε μπροστά μας στον τελικό με ένα budget μυθικό.
Δηλαδή, αν κάποιος σκεφτόταν προκαταβολικά ότι θα πάει σε ένα Final Four με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, θα έλεγε «ΟΚ, χαμηλά την μπάλα και χαρείτε το, απολαύστε». Δηλαδή, το Final Four, ήταν Final Four στην Κοζάνη, έτσι. Ήτανε Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Πηλαία. Αυτή ήταν τετράδα. Ακριβώς. Και πήρε η Πηλαία το κύπελο, ε. Ημιτελικό κερδίσατε τον ΠΑΟΚ. Και πήρε... Στον ημιτελικό την Παρασκευή κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ 26-23, η ΑΕΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό, ναι. Και στον τελικό βρεθήκαμε με την ΑΕΚ και κερδίσαμε 21-20. Στον πόντο που λέμε, δηλαδή στον γκολ, πώς πήγε το μάτς του Σαββάτου εκεί, δύσκολα ή στο τέλος μας μειώσανε ή της ΑΕΚ ή ήμασταν μπροστά συνεχώς, πώς πήγε? Δεν γίνεται να παίζεις με τέτοια μεγαθύρια και να είναι το μάτς εύκολο, έτσι. Από την αρχή μπήκαμε με τον τίτλο του outsider. Είμαστε μια ομάδα που έβγαλε ψυχή, πίστη, θέληση μέσα στο γήπεδο. Έβγαλε το 110% των δυνατοτήτων της για να αντιμετωπίσει παίκτες εγνωσμένης αξίας που έχουν έρθει από το εξωτερικό και έχουν μεγαλώσει το άθλημά μας. Τώρα, έχουμε ένα καταπληκτικό προπονητή, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν γίνεται να μην αναφερθώ στον Μανανιάδη. Εννοείται. Ο οποίος είναι ουσιαστικά ο αρχιτέκτονας της φετινής επιτυχίας και αυτός που οδήγησε την ομάδα στον τίτλο, το φετινό τίτλο, που είναι και ο πρώτος τίτλος στην ιστορία μας στην ανδρική κατηγορία, στη Handball Premier. Θέλω να ξαναπείτε το όνομα του προπονητή, γιατί μιλούσα εγώ ταυτόχρονα και δεν ακούστηκε καθαρά. Θέλω να το ξαναπείτε. Είναι Χαράλαμπος Ανανιάδης λέγεται, είναι ο προπονητής μας, ήταν χρόνια παίκτης, ασχολήθηκε με το handball, έχει πάρει πρωταθλήματα, κύπελα, με ομάδες, έχει παίξει στο εξωτερικό και τα τελευταία 4 χρόνια ήταν παίκτης στην Πηλαία μέχρι φέτος, μέχρι το Γενάρη, που ουσιαστικά του δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσει σε εμάς, να αναλάβει την ανδρική μας ομάδα. Και πραγματικά το έργο που έχει επιδείξει είναι εκπληκτικό μέχρι τώρα. Τι μπάζετε... Ό,τι και να πούμε για τον Μπάμπη είναι λίγο. Ναι, τι, το καταλαβαίνω. Και μπράβο του. Τι μπάτζετ έχει η ομάδα? Δηλαδή, τι γίνεται εκεί πέρα? Για πείτε λίγο πώς είναι το έργο. Η ομάδα πήρε το κύπελο Ελλάδος, επαναλαμβάνω. Έτσι, όχι κέρδισε ένα μάτς. Πήρε το κύπελο Ελλάδος. Τι μπάτζετ έχει? Πραγματικά είναι ένας άθλος, γιατί πολλοί με έχουν ερωτήσει για τον μπάτζετ. Το μπάτζετ είναι. Καλύτερα να σας πω για τα budget των άλλων ομάδων για να καταλάβετε και το μέγεθος της επιτυχίας. Ναι. Η ΑΕΚ, ας πούμε, αν σας πω ότι το budget της είναι γύρω στο 1.200, είναι δηλαδή μπασκετικό budget. 1.200? Είναι περίπου στο 1.200 όπως το ακούτε. Το budget του Ολυμπιακού είναι γύρω στο 500.000. Και από εκεί και πέρα είναι του ΠΑΟΚ, που δεν μπορώ να το υπολογίσω ακριβώς, αλλά είναι σίγουρα 200 με 250 χιλιάδες. Ναι. Και ακολουθεί η Πηλαία με ένα μπάτζετ γύρω στις 60-65 χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή το 60... Σας ευχαριστώ 60... για τη συγγεία αυτή, γιατί καταλάβατε ότι κάναμε κάτι μεγάλο. Εννοείται. Δηλαδή το 60 χιλιάδες κέρδισε το 1,5 εκατομμύριο. Αυτό έγινε στο τελικό. Okay. Είναι φοβερό, ναι. Και τρομερό. Αλλά τι παίχτες, δηλαδή, μου λένε εδώ ότι είναι φοιτητές, αραστέχνες, λέει, οι παίχτες της Πηλαίας και τα λοιπά, είναι έτσι? Ακριβώς έτσι όπως το περιγράφουν. Ναι. Αν αναλογιστείς ότι οι 17 από τους 18 παίχτες είναι ή φοιτητές, ναι, ή εργάζονται, έχουν τις δουλειές ως τα παιδιά, εκτός από έναν ο οποίος Έλληνας είναι το παιδί, αλλά ασχολείται, ναι, και τρέφεται μόνο από το handball, ό,τι χρήματα βγάζει από το handball, όλοι οι υπόλοιποι ζουν από τις δουλειές τους και έρχονται στο handball. Γιατί τους εμπνέουμε, γιατί γουστάρουνε, γιατί έχουν αυτή την τρέλα, γιατί έχουν αυτό το μικρόβιο και γιατί όλοι μας κάνουμε κάτι καλά. Έδρα έχετε, δηλαδή, έχετε πετσιά που έρχονται να σας υποστηρίζουν στα μάτς, να φωνάζουν, δηλαδή, πηλαία κτλ. Πετσιά δεν έχουμε ακόμα, έχουμε τις ακαδημίες μας που έρχονται και φωνάζουν, έχουμε γονείς αθλητών, αλλά πιστεύω σιγά σιγά, έτσι όπως ακούστηκε το όνομά μας αυτές τις μέρες, ότι ήδη το όνομα έχει μεγαλώσει αρκετά, ήδη από τα τηλέφωνα και από τις συγχαρητήριες επιστολές που έχουμε λάβει σχεδόν από όλες τις ομάδες της Ελλάδος, πραγματικά μας κάνουν να αισθανόμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι και να νιώθουμε πάρα πολύ υπεύθυνα για το αύριο της ομάδας. Να ρωτήσω και τώρα, μιας και μου δίνεται η ευκαιρία, συγγνώμη που σας διακόπτω, να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες. Με πρώτο τον ΠΑΟΚ που μας έστειλε την πρώτη συγχαρητήρια επιστολή, την ανέβασε και στο ΑΣΠΑΟΚ και φυσικά και όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι δείχνουν αυτό και το μεγαλείο του αθλητισμού, έτσι. Το να παραδέχεται κάποιον που πήρε κάτι
είναι πραγματικά, νομίζω, αυτό που καταφέρνουμε είναι άθλος. Βέβαια. Είστε και γείτονες με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι λογικό. Τον αποκλείσατε και στον ημιτελικό. Την ΑΕΚ τώρα, βλέπω κάτι στατιστικά εδώ, λέει, η ΑΕΚ έχει πετύχει 20 γκολ, μόνο 20 γκολ, δύο φορές, λέει, τα τελευταία 5 χρόνια. Πόσους καταφέραμε αυτούς που κρατήσαμε στα 20 γκολ? Αυτό το καταφέραμε με αυτό που σας είπα πριν, ναι. Με το γεγονός ότι φεύγοντας από το ξενοδοχείο στην αποστολή, ναι. Αυτό που είπαμε είναι ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Είναι ένας τελικός. Είπαμε στα παιδιά να το πιστέψουν, να παίξουν, να το γουστάρουν, ναι. Και ό,τι βγει. Και μας βγήκε ευτυχώς για το λόγο του ότι αυτή η εκπληκτική άμυνα που έπαιξαν τα παιδιά στον τελικό ήταν πραγματικά συγκλονιστική άμυνα για σεμινάριο από ένα μαέστρο που ξαναλέω ότι λέγεται Μπάμπης Ανανιάδης. Αυτό το παιδί για μένα είναι υπόδειγμα προπονητή, το οποίο σίγουρα το είχαμε δει, το είχαμε διαβάσει, το είχαμε προβλέψει, αλλά νομίζω ότι θα αφήσει εποχή στο ελληνικό χάντμπολ. Μακάρι να είναι για χρόνια κοντά μας. Από την πολιτεία συγχαρητήρια πήρατε, δηλαδή Υπουργείο Αθλητισμού και τα λοιπά, αυτά ασχολήθηκαν μαζί σας? Μας έχουν, ναι, για να είμαι ειλικρινής, μας έχουν στείλει σχεδόν άπαντες. Δηλαδή, επειδή διαχειρίζομαι και το mail της ομάδος, οι ευχές είναι καθημερινές και από όλους. Όλα τα σωματεία της Α1, της Hardball Premier ουσιαστικά, και από τις γυναίκες, από ομάδες Α2, από τοπικές ομάδες, μέχρι και από ομάδες βόλεϊ, από παίκτες εξωτερικού, εσωτερικού. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το τριήμερο είναι μαγικό. Δηλαδή, ό,τι και να πω είναι λίγο. Τέλεια. Τώρα πρωτάθλημα, τι γίνεται στο πρωτάθλημα? Στο πρωτάθλημα έχουμε τελειώσει, αυτή τη στιγμή παίζονται μόνο οι τελικοί μεταξύ ΑΕΚ Ολυμπιακού για το ποιος θα βγει πρωταθλητής. Έχουμε καταλήξει στην 7η θέση, αλλά το γεγονός ότι πήραμε το κύπελο μας κατατάσσει αυτόματα σε ομάδα που θα παίξει Ευρώπη. Οπότε για μας είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα παίξουμε για δεύτερη διαδοχική χρονιά στην Ευρώπη. Α, και Ευρώπη, τέλεια. Ναι, κυπελούχος Ελλάδος, φυσικά, ναι, ναι. Και Ευρώπη, μάλιστα. Ποιος θα πληρώνει τα ταξίδια στην Ευρώπη, τα πηγενέλα? Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε ένα μεγάλο χορηγό. Αυτή η ομάδα, αν δεν είχε από πίσω το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, ναι. Και το δήμαρχό μας τον κύριο Ιγνάτη Καϊτεσίδη, ναι. Δεν θα μπορούσε να κάνει αυτά τα βήματα που έχει κάνει. Και πλάι στον κύριο Καϊτεσίδη έχουν έρθει και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν στηρίξει πάρα πολύ οικονομικά την ομάδα. Τους ευχαριστούμε όλους, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν προς έναν γιατί σίγουρα θα ξεχάσω κάποιον και θα είναι άσχημο. Επίσης έχουμε ένα νέο πρόεδρο, ο κύριος Μπαμπαράτας, ο οποίος είναι χρόνια αντιδήμαρχος στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη Πανοράματος και ο οποίος σίγουρα από το πόστο του προσφέρει πάρα πολύ σε αυτό το νέο μας έργο. Και σίγουρα η ομάδα θα θέσει νέους στόχους, φυσικά πάντοτε με χαμηλά την μπάλα, χαμηλά το κεφάλι, προσγειωμένη. Και πάντοτε με γνώμονα το καλό της ομάδας. Τέλεια. Συγχαρητήρια και πάλι, κυρία Μπατζίδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς πάντα επιτυχίες ευχόμαστε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.